Άρχισε αυτή η εποχή του χρόνου. Άρχισε αυτή η εποχή του χρόνου. Γαμώ τη ζεστή. Α, τι ζεστή είναι αυτή, ρε παιδιά. Σαν τα κοτόπουλα θα ψινόμαστε, ρε, στο Super Bowl, έτσι. Θα μας βάζουν και θα τα πετάμε. Τι ζήσαμε, ρε παιδιά. Τι εβδομάδα, χρονιά βασικά ήταν αυτή. ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Τους πετσόκοψε στα play-off όλους. Δηλαδή εκεί που έχασα από τη Λαμία. Έφερε χ με τη Λαμία και λέγαμε όλοι πάει και ο ΠΑΟΚ εκτός ανταγωνισμού. Πάρτο! Η μία μετά τις άλλες. Ο Ολυμπιακός τρώει 4 από τη Μακάμπη μέσα εδώ. 0,0001 και πάμε στο διάολο της 100 για να περάσει. Παίρνει conference. Παναθηναϊκός. Τελευταίος πέρσι στην Ευρωλίγκα, 17ος. Ευρωλίγκα! Και η ΑΕΚ. Αν κάποιοι ξέρουν από θλίψεις αυτή τη χώρα, είναι εκτζίδες και εμείς Παναθηναϊκοί. Οπότε, εντάξει. Ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα πέρσι. Φέτος ξαναξέρουμε τι γίνεται. Αντίστοιχα, το ίδιο γίνεται και στον Παναθηναϊκό. Το στομάχι αντέχει τα πάντα. Τελικά δεν είναι σημαδιακό το 4. 2004 είχε Euro, ήταν η χρονιά που είχε πάρει πρωτάθλημα η Arsenal, είχε πάρει πρωτάθλημα η Wolfsburg, το είχε πάρει η Werder εκείνη τη χρονιά στη Γερμανία. Είχαν πάρει, ο κάθε πικραμένος σε κάθε χώρα πήρε πρωτάθλημα. Η Ισπανία το είχε πάρει, Βαλένθια. Euro η Ελλάδα. Χαμός. Πάλι το 24. Άρα, τώρα που έχουμε τη γνώση, φίλοι Έλληνες, βγάζαμε 4 ομάδες στο Champions League. 3. Υπερβολή. 3. Οπότε τώρα που έχουμε τη γνώση, ξέρουμε. Το 44, ξανά θα υπάρχει ευρωπαϊκό, θα υπάρχει κινητικότητα. Μην αγχώνεστε για τα επόμενα 15-20 χρόνια, 19 χρόνια. Αγαπημένοι φίλοι, βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το χορηγό του σημερινού βίντεο. Όπως και άλλες φορές, η Surfshark είναι εδώ για εμάς και για εσάς. Εμένα για να με στηρίξει, εσείς για να τη στηρίξετε. Και να σας στηρίξει πίσω. Η Surfshark είναι αυτή η οποία θα σε προστατεύσει όταν εσύ θα πας να μπεις σε ένα δημόσιο δίκτυο το οποίο δεν ξέρεις αν είσαι ασφαλής. Είσαι ασφαλής, στο λέω εγώ, και η Surfshark. Η Surfshark είναι εκείνη η οποία θα σου πει, έλα εδώ σε μένα φίλε μου. Συνδέσου σε ένα σερβερ που γουστάρεις σε όποια χώρα θέλεις. Θέλεις Ιαπωνία, μπες Ιαπωνία. Μπες στο Netflix Ιαπωνίας και δες το περιεχόμενο που δεν το έχεις στην Ελλάδα. Έλα εδώ Διονύση, έλα εδώ. Συνδέσου από Τουρκία. Πήγαινε τώρα και μπες στο site της EuroLeague και πάρε το EuroLeague TV με 90% έκπτωση από ό,τι θα το παίρνεις στην Ελλάδα. Και άλλα πολλά τέτοια tricks μπορείτε να βρείτε και να τα αποκτήσετε μόνο με τη Surfshark. Εκτός των άλλων υπάρχει ένα 24ωρο στα 7 live support chat για να σας λυθούν οι απορίες σας, αλλά και σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη να πάρετε τα λεφτά σας πίσω εντός 30 ημερών. Γιατί όχι, αν δεν σας αρέσει, με γεια σας, με χαρά σας. Και επειδή εγώ είμαι ακόμα πιο κιμπάρς, βάζοντας τον κωδικό DON ή πατάτε το link κάτω στην περιγραφή, παίρνετε 4 μηνάκια τσαμπέ από μένα, σας τα δίνω εγώ, σας τα κάνω δώρο και είστε μάγκες. Τι άλλο θέλετε? Θέλετε να συνεχίσουμε το βίντεο? Πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο. Θα τα πάρουμε όμως ένα-ένα από την αρχή. Να ξεκινήσουμε από χρονολογικά από το πρωτάθλημα. Όπου ο ΠΑΟΚ έκανε ένα ντεμαρά στα play-off, τους πήρε όλους και δικαιότατα κατέκτησε ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν, τουλάχιστον όσο βλέπω εγώ, ας πούμε από το 96 που βλέπω εγώ μπάλα με την λίγη εμπειρία που έχω, δεν θυμάμαι άλλο πρωτάθλημα αντίστοιχο. Νομίζω το 5 ήταν πάλι που το διεκδικούσε ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, τότε που αυτοκτόνησε ο Παναθηναϊκός με ΠΑΟΚ ΑΕΚ και η ΑΕΚ αυτοκτόνησε με τον Ιωνικό και το πήρε ο Ολυμπιακός στο τέλος. Δεν θυμάμαι άλλο πρωτάθλημα που να έχει 4-5 αγωνιστικές από το τέλος και κάθε αγωνιστική που περνούσε να ήταν άλλο στο φαβορί. Γιατί το πήρε ο ΠΑΟΚ, γνώμη μου. Διψούσε πιο πολύ από τους άλλους. Είχε μια ομάδα η οποία ήθελε να παίξει και μπορούσε να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο. Έχει ένα προπονητή που ήξερε την ομάδα, ήξερε τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Και κυρίως είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να παίζει εκτός έδρας. Μπορεί στην έδρα του να μην είχε τα τέλεια αποτελέσματα που ήθελε. Αν εξαιρέσει τον Παναθηναϊκό την εποχή που τον πέτυχε, που ήταν όχι μπάτε σκύλια λέστε, το ορδέλο είναι λίγο μπροστά σε αυτά που γίνανε μέσα στην ομάδα φέτος. Αλλά okay. Η τούμπα του φέρνει ένα άγχος. Είναι, δεν ξέρω γιατί. Κάποτε ήταν η δύναμή του. Νομίζω ότι πλέον εκτός τούμπας ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ πιο απελευθερωμένα. Και ίσως αυτό παίζει ρόλο γιατί έχει μια ομάδα η οποία του αρέσει να παίζει στην κόντρα, του αρέσει να παίζει γρήγορα. Γιατί είναι μια ομάδα που επί της ουσίας παίζει όλο τον χρόνο χωρίς center for. Εκτός και αν θεωρούμε τον Σαμάτα ότι είναι ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή. Ακόμα και το σπόραρ να είχε ο ΠΑΟΚ. Όχι, εντάξει, με το σπόρο δεν θα το περνάτε. Αν είμαστε αντικειμενικοί.
Αλλά είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται στα πλάγια της. Έχει έναν Tyson ο οποίος είναι εκπληκτικός. Για μένα είναι μετά τον Despotov ο MVP του ΠΑΟΚ φέτος. Αν και η λατρεία μου είναι ο Ζίβκοβιτς, νομίζω το έχω ξαναπεί σε βίντεο ότι αυτός ο παίχτης είναι ο αγαπημένος μου στη Super League. Και όλα αυτά, αν τα συναθρήσεις, βγάζεις το γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό το ντεμαράζ, έκανε αυτή την χρονιά και έδειξε ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα και όντως το πήρε. Η ΑΕΚ συνέχισε να είναι σταθερή όπως και πέρσι. Διαφωνώ με το ότι πέρσι τις πήγαν όλα. Ξέρετε κάτι, στο ποδόσφαιρο χρειάζεται όταν σε ένα μάτς, όχι σε ένα μάτς, σε πολλά μάτς όπως αποδείχθηκε, είναι τόσο κοντά και τόσο μικρές οι αποστάσεις, εκτός αν παρακολουθείτε ένα άλλο άθλημα και νομίζετε ότι ας πούμε ξαφνικά ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν χάος διαφοράς επίπεδου, ή ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, ή η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, ή ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Και οι τέσσερις αυτή τη στιγμή είναι κοντά. Αν παίξουν 10 μάτς οποιοδήποτε από τους τέσσερις μεταξύ τους, δεν θα ξεφύγει κανένα. Άσχετα με το ότι κάποιοι ταιριάζουν περισσότερο σαν ματσάρισμα με την άλλη ομάδα. Και αυτό ο Έλληνας δεν μπορεί να το κατανοήσει με τίποτα. Αν η ομάδα του δεν κερδίζει κάθε Κυριακή και με διαφορά, πρέπει κάτι να βρούμε να πούμε. Το ίδιο θα λέγαμε αν το πρωτάθλημα το είχε πάρει η ΑΕΚ. Θα έλεγε κανένας ότι το άξιζε η ΑΕΚ. Όχι. Αν το πρέπει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή αν σου έλεγε μετά τον Άσο που έκανε με την ΑΕΚ εδώ μέσα στη Λεωφόρο, που ήταν καβάλα στάλογο, ακόμα και τον Άρη να κέρδιζε μετά, πάλι μπορούσε να είχε πάρει το πρωτάθλημα αν κέρδιζε την Τούμπα. Είναι μικρές οι αποστάσεις. Ο ΠΑΟΚ τι, αν δεν έχανε ο Ασαριφάρντ στο τέλος αυτή τη φάση, πρωταθλήτρια ήταν η ΑΕΚ. Ξαφνικά η ΑΕΚ θα είχε μια πετυχημένη χρονιά, επειδή ο Ασαριφάρντ έχασε την κεφαλιά, η ΑΕΚ έχει μια αποτυχημένη χρονιά. Ανοίξει τα σύρρεψη, λέμε μέχρι αυτό το σημείο. Κάνε και ένα subscribe για να ανέβει το κανάλι, εντάξει. Έξι φιλαράκο, έγινε ρε, τα λέμε. Είμαστε πραγματικά η χώρα του δοκάρι και μέσα ήρωας, δοκάρι και έξω για τα σκουπίδια. Και για να έρθω λίγο και στα δικά μας. Πράγματα που έχουν ακουστεί, δεν ξέρω, δεν επιβεβαιώνω, αλλά έχεις μια ομάδα που είναι πρώτη. Δεν έχει ξεκινήσει τα ντέρμπι τα ελληνικά τόσο καλά, όχι ότι έχει πάει και έχει φάει τρία γκολ τον καθένα, έτσι. Στην Ευρώπη πήγαινε μια χαρά, θεωρητικά, για το budget που έχεις και για την ομάδα που έχεις. Και λες, αχ, θέλω ένα πνεύμα νικητή προπονητή, ας τον διώξω τον Γιωβάνοβιτς, ας πάρω τον Τερίμ. Ένα Τερίμ ο οποίος κυκλοφορούσε με μια κάμερα μέσα στην Παιανία. Ερχόταν στο Κοροπή με μια κάμερα από πίσω, με μια τύπησα με μια γκαρνταρόμπα να έχει δύο διαφορετικά σακάκια για να τα αλλάζει ανάλογα το πλάνο. Δεν τα λέω, βγάζω από το μυαλό μου. Όνειρο τα είδα. Προπονήσεις για γέλια, μαζευόμαστε και παίζουμε διπλό. Μετά τους αγώνες, διπλό ρεπό, να ράζουνε. Μετά ξανά προπόνηση, χαλαρά όμως. Πριν τον αγώνα, βίντεο. Οπότε στην ουσία κάνανε 2 με 3 προπονήσεις την εβδομάδα με τον αγώνα. Παίχτες που ήταν εκτός αποστολής, παραγωνισμένοι από τον κύριο Τερίμ, να του λένε να πάω να κάνω προπόνηση μόνος μου, γιατί δεν θα παίξω στον αγώνα. Παρασκευή κάναμε βίντεο, Σαββατοκύριακο έχουμε πρωτάθλημα, δεν θα κάνουμε προπόνηση. Δευτέρα Τρίτη δίνεις ρεπό, άρα Τετάρτη Πέμπτη έχουμε να κάνουμε προπόνηση. Εγώ θα ξανατρέξω την άλλη Πέμπτη, την άλλη Τετάρτη. Γινόντουσαν πολύ ωραία πραγματάκια στο Κοροπή φέτος. Με αποτέλεσμα να φτάνει εκεί στο 70 και να αρχίζουν να τους πιάνουν κράμπες. Αλλά όπως και να έχει, καμία από τις τέσσερις ομάδες δεν χρειάζεται rebuild αυτή τη χρονιά. Να ξεκινήσει και να γκρεμίζει τα πάντα για να ξαναχτίσει από την αρχή. Μια χαρά είναι οι ομάδες. 2-3 ποιοτικές λύσεις να πάρετε. Να δώσεις λεφτά όμως να πάρεις. Όχι να πάρεις 5 παίχτες αν μου βγουν οι 2. Πλήρωσε κάποιον που να ξέρει. Να έχει 25-30 συμμετοχές πέρσι, βασικό στην ομάδα του. Να ήταν ένας παίχτης κλειδί, όχι να πάρουμε έναν που είχε παίξει κάπου το 17, είχε βάλει 22 γκολ και από τότε είχε βάλει 2 όλα τα χρόνια. Και αυτά με πέναλτι. Ήδη, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα, φέτος πρέπει να βρει έναν παίχτη για τον Τάισον. Ο Τάισον θα του βγάλει τα λεπτά που πρέπει να του βγάλει και για του χρόνου. Του παραχρόνου δεν θα μπορεί. Ξεκίνα από τώρα και χτίσε. Η ΑΕΚ, έχεις φτιάξει μια ομάδα πυραυλοκίνητη. Δεν μπορείς να έχεις αυτά τα 2 μπακ. Πάρε 2 μπακ. Ποιοτικά που να έχουν συμμετοχές. Όλες οι ομάδες φετινές, οι δικές μας, έχουν κάνει καλές κινήσεις από πέρσι, έχουν χτίσει ένα κορμό, πιστέψτε τους, αφήστε τους προπονητές να δουλέψουν, όποιος έρθει στον Παναθηναϊκό, θα δούμε και εκεί πράγματα, τώρα λένε για το Σάρι. Μακάρι, αν και δεν τον βλέπω να έρχεται το Σάρι, δεν τον έχω για τόσο ψυχασθενή, αλλά οκ. Okay. Σταματήστε να είστε ο φίλαθλος, ο παδός, δεν ξέρω και εγώ τι, του περιμένω να σου βάλω 3 γκολ για να σου πω πω σε γάνισα, έτσι κανά ρε, πω και την άλλη εβδομάδα χάνεις 0-1 ξέρω εγώ από τον 8ο και λες πω να φύγουν να πάνε με όλοι. Δεν γίνεται αυτό. Μην είστε πανηγυρτζίδες
και να μεγαλώνει το πουλάκι σας μόνο με την ομάδα σας. Γιατί, α, κέρδισε η ομάδα μου, νιώθω το πουλί μου λίγο μεγαλύτερο. Όχι. Μετά τι είχαμε χρονικά? Χρονικά είχαμε Ευρωλίγκα, Final Four. Δεν κατάφερα να πάω, παρότι ήμουνα μέσα στο Game 5 με τη Maccabi και βγαίνοντας από το γήπεδο ήμουνα στον δρόμο προς το αυτοκίνητο. Πτήσεις για Βερολίνο τότε, βρίσκω πτήσεις. Είχα βρει πτήση επειδή είχα να μείνω κιόλας στο Βερολίνο γιατί έχω συγγενείς. Λέω εντάξει θα κόψω από εκεί, άρα να δώσω κάτι για το εισιτήριο του Final Four. Δεν έπαιζε εισιτήριο, ό,τι άκρη είχα ρώτησα. Το απόλαυσα καναπεδάτος, φορώντας την εμφάνισή μου του Μάικ του Μπατίστ. Δεν με πιστεύετε? Δεν έχω εγώ την εμφάνιση του Μάικ του Μπατίστ. Εδώ ο Μάικ Μπατίστ, παιδιά. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Μάικ Μπατίστ, παιδιά. Φουστανάκι, 4 extra large. Του ίδιου του Μάικ του Μπατίστ. Η συλλεκτική των 100 χρόνων. Από το γήπεδο τελικούς με Ολυμπιακό. Τώρα αυτοί που μου κάνουν όλοι βιντεάκια με εμφανίσεις. Μην κάνω βιντεάκια με εμφανίσεις, μην με προκαλείτε. Δεν θα σας φέρω Παρί Ρεάλ και τέτοια. Ρεάλ, Ρεάλ! Μην φέρω από Ακαδημία Ρεάλ το να γίνει χαμός. Με τέκα εδώ την εποχή που παίζει ο Ζιντάν και ο Ζιντάν. Μην φέρω. Final Four που λέτε, με εκπληκτική οργάνωση από τους Γερμανούς, οι οποίοι έπεσε ένα πολύ ωραίο ταβερνόξυλο έξω από το γήπεδο με Τούρκους Έλληνες. Μετά την επόμενη μέρα ακούστηκε για Σέρβους με Τούρκους και Έλληνες. Ένα χαμός. Δεν μάθαμε πολλά από εκείνη τη μέρα γιατί ήταν το βράδυ που δεν ήταν οι αγώνες. Ενώ το ξύλο το καλό που το είδαμε στις κάμερες ήταν έξω από το γήπεδο το πρώτο, το ντου. Με μια Γερμανία εκεί στο Βερολίνο η οποία σου λέει: εντάξει, δεν περιμέναμε η αλήθεια είναι να έχει τόσο κόσμο και ξύλο γιατί δεν ήταν και ποδόσφαιρο. Το ότι στη Γερμανία εσείς έχετε την Bayern Μονάχου, ξέρω εγώ, την Bayern München και τη Werder Bremen και ποια άλλη, Stuttgart και η Rebergen και άλλες τέτοιες ομάδες που έχουν μόνο κόσμο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, πάνε συγγενείς και φίλοι τους, δεν είναι και στα Βαλκάνια έτσι, ξέρετε. Στα Βαλκάνια είναι λίγο διαφορετικά. Το ίδιο είναι. Οι ίδιοι θα πάνε. Βέβαια, για να λέμε του στραβού το δίκιο, με το που ανέλαβαν τα αντίστοιχα, ας πούμε, ματ τα γερμανικά, εκεί που σκάσανε με τα σκυλιά και με όλα αυτά, ήταν όλοι hooligans. Μια χαρά είμαστε εδώ με το φίλο μου τον Ολυμπιακό και εδώ τον φίλο μου από τη Φενέρ. Είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια, έτσι. Παναθηνάκη, Ολυμπιακή, Φενεγόλια. Παναγίες! Έβλεπες κάτι πλάνα και ήταν Παναγιακός Ολυμπιακός της Φενέρ. Κάτι θιάδες της Ρεάλ εκεί που είχαν πάει διακοπές στο Βερολίνο και σου λέει: α, παίζει και η Ρεάλ, κάτσε να πάω εκεί. Δεν μιλάγε κανένας. Γαμώ τον Ολυμπιακό, γαμώ τον Παναγιακό, γαμώ τη Φενέρ. Δίπλα-δίπλα δεν μιλάγε, δεν του είπε τι λες, ρε, έτσι. Αυτά. Για να δεις ότι αν θέλεις να τους μαζέψεις και να μην κάνουν μαλακίες, μια χαρά γίνεται. Την ίδια στιγμή που την επόμενη μέρα έβλεπες ένα τελικό κυπέλου σαν να έβλεπα φιλικό προετοιμασίας Παναθηναϊκός Μπόρμιο. Δηλαδή άκουγες τις φωνές από το τεχνικό και του λέγε «Ηρέμησε Κώστα! Ηρέμησε!» Αυτό. Μια θλίψη, δηλαδή πάλι καλά που είχε του Άρη απ' έξω κάποιος και φωνάζαν έξω από τον γήπεδο. Και κουκότσαν λίγο μέσα για να πάρει λίγο ζωντάνια. Ήτανε που ήταν το μάτς. Θλίψη. Μόνο σε μένα δεν σφύριξε φάουλ η άλλη για να δώσει κάρτα. Και αυτό γιατί καθόμουν στον καναπέ και δεν σηκώθηκα. Δηλαδή δεν προκάλεσα κι εγώ. Τι έλεγα, ναι, για τη βία. Είμαστε για το μπίτσο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά έβλεπα και το podcast του Ουρμπόνας από το Basket News που κάνουν οι Λιθουανοί εκεί πέρα τις συνεντεύξεις και όλα αυτά και έλεγαν το πόσο θλιβερή ήταν η διοργάνωση από την άποψη ότι προσπαθούσαν να το κάνουν σαν το NBA και είχαν εστιάσει σε πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση. Δηλαδή έλεγε, ρε παιδί μου, κάνανε show οι φίλαθλοι, φωνάζανε κλπ. Και ο άλλος τραγουδούσε και έκανε κάτι σκετσάκια κωμικά μόνος του ένας Γερμανός που είχαν εκεί πέρα. Κάτι ό,τι να είναι, ας πούμε. Γέλασα πάρα πολύ με Σκότι Πίπεν που σκάσε μύτη. Δεν έχω ιδέα γιατί με φωνάξετε εδώ. Εγώ ήρθα διακοπές να περάσω και σε κανένα κλαμπάκι στο Βερολίνο, ωραία. Να του λένε ποια ομάδα παίζει και να λέει: ξέρω εγώ, όποια είναι τώρα, δεν ξέρω. Αυτή με τα ροζ. Δεν με νοιάζει καν. Δεν τον ένοιαζε τίποτα. Αλλά τουλάχιστον είδαμε ωραίο μπάσκετ. Δεν το λέω να το πει ο Παναθηναϊκός. Ο τελικός ήταν υψηλού επίπεδου. Αν και στο τελευταίο δεκάλεπτο η Ρεάλ άρχισε. Βασικά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Τη τέταρτη περίοδου η Ρεάλ
το είχε χαμένο, σούταρε, απλά κατέβαζε μπάλα και σούταρε ο καθένας, ήταν ό,τι να είναι. Ο Παναθηναϊκός φάνηκε ότι εκεί πήγε να το πάρει, φαινόταν ότι ήταν η πιο ψυχωμένη ομάδα από όλες. Και είχα χρόνια να το δω αυτό, δηλαδή σε κάθε κατοχή να βουτάνε, να πανηγυρίζουν ακόμα και τα rebound. Αυτό δίνει πάρα πολύ σε μια ομάδα. Να βλέπεις ακόμα και τον τελευταίο στην άκρη του πάγκου να ουρλιάζει για μια χαμένη κατοχή, για μια βουτιά που δεν πέτυχε, για οτιδήποτε. Στη Ρεάλ δεν το βλέπεις αυτό. Που είναι μια τέτοια ομάδα, αλλά μπορεί να είναι κορεσμένη από τις επιτυχίες. Να είναι και ότι είχε ένα μέσο όρο ηλικίας μεγαλύτερο σε κάποια φάση που έπαιζε στην ίδια πεντάδα Γιούλ, Ροντρίγκεθ και Φερνάντες. Δεν ξέρω. Ο Ταβάρες γενικά από τον τραυματισμό που έχει φέτος δεν έχει επανέλθει στο ίδιο επίπεδο που ήταν πέρυσι, που ήταν τρομακτικός. Με τόση κόπωση που τραβάνε ειδικά οι αθλητές του μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, είναι λογικό τις τελευταίες αγωνιστικές να πέφτεις όλο και περισσότερο. Και αυτό το περιμένουν πολύ και στους τελικούς με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό τώρα στην Α1, γιατί θεωρώ ότι έχουν αδειάσει σωματικά, όχι ψυχικά. Ψυχικά νομίζω και οι δύο έχουν να αποδείξουν πράγματα, αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο σε ενέργεια υψηλά τα παιχνίδια όλα. Μακάρι να διαψευστώ, έτσι κι αλλιώς όλα θα πάνε κοντά. Εγώ το πιστεύω ότι θα πάει σε πέμπτο παιχνίδι. Για να δούμε. Έχουν και τα σύν τους και τα πλήν τους πολύ. Αλλά αυτό θα είναι μια μεταγενέστερη συζήτηση που θα κάνουμε, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Δεν έχουν ξεκινήσει τελική. Νομίζω τώρα που τελείωσε η σεζόν στην Ευρωλίγκα, το λάθος του Ολυμπιακού φάνηκε ότι ήταν η έλλειψη ενός σκόρερ που μπορεί να σε ξεκλειδώσει όταν η ομάδα κολλάει. Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός είχε πάρει τον Ναν αντί να τον πάρει ο Παναθηναϊκός, θα έκαναμε μια τελείως διαφορετική συζήτηση αυτή τη στιγμή. Του κάτσε και ατυχία που βρήκε έναν τέτοιο παίχτη που θα του δίνει απίστευτα τον κορμό, τον Κίναν Έβανς, που είναι και πολύ καλός αμυντικός βδέλας και σκόρερ τρομακτικός, ο οποίος έπαθε ζημιά στο γόνατο, χάνει όλη τη χρονιά, άρα λογικά θα κυρωθεί και η μεταγραφή που είχε κλείσει. Για να δούμε, νομίζω ο Ολυμπιακός καλό θα ήταν να πάει να πρεσάρει ένα παίκτη σαν τον Ντόρση που και τον ξέρει και είναι καλός αμυντικός και αξιόπιστο σουτέρ. Δεν είναι στο επίπεδο του Evans, αλλά με τα λεφτά αυτά που διαθέτει, ας πούμε, ο Ολυμπιακός που παίζει με ένα συγκεκριμένο budget που δεν θέλει οι ντίβες μέσα στην ομάδα, θα του κάνει τη δουλειά. Τώρα, αν πραγματικά μετά τον κύριο Evans εγώ μπορούσα να διαλέξω κάποιον, θα έπαιρνα τον Baldwin. Τρομερός αμυντικός, τρομερός scorer. Βέβαια δεν έχει φύγει με τις καλύτερες συστάσεις από τον Ολυμπιακό, αλλά okay. Θα μιλήσουμε και το καλοκαίρι για αυτά, που θα είναι πιο χαλαρή σεζόν και θα έχουμε μεταγραφεολογία, θα βγάλω... Έχω πάρει ήδη την κονσολίτσα να κάνω live stream με γραμμούλες, οπότε στο Euro, σας το λέω από τώρα, στο Euro που θα κάνουμε έτσι κάποια παιχνίδια που θα συζητάμε, στο podcast περισσότερο θα είναι αυτά, θα κάνω και live streamάκια με γραμμές να συζητάμε για κανέναν αγώνα. Κρίμα που δεν είναι η εθνική, γιατί θα έχει πολύ πλάκα όλο αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, το καλοκαίρι είναι μεγάλο, θα έχει φασούλα. Μείνετε συντονισμένοι. Και κλείνοντας, θα κλείσω χρονικά με αυτό που έγινε τελευταίο. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League κερδίζοντας τη Φιωρεντίνα στο τελικό που έγινε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, που κλείσαν όλη την περιοχή, δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε, να πάμε πουθενά, επειδή εγώ μένω σχετικά κοντά στο γήπεδο, δηλαδή με τα πόδια είμαι κανένα 20-25 λεπτό. Ήταν λίγο ζόρι, φίλε. Λέμε, τι γίνεται, κύριε παιδί, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Τι φάση. Είχε πολύ πλάκα να βλέπεις την Φιλαδέλφεια που από όταν φτιάχτηκε το γήπεδο, ειδικά. Εντάξει, και 2-3 χρόνια πριν το φτιάξουν. Λόγω των μαγαζιών η ζωή ήταν απίστευτη κίνηση. Πάντα κόσμος πάρκινγκ, να είναι έρημο τοπίο, σαν πολύ φάντασμα. Είχε πολύ πλάκα. Θεωρώ ο Ολυμπιακός το κέρδισε πολύ πιο δύσκολα από ό,τι μπορούσε να το κερδίσει το Conference. Η Φιωρεντίνα δεν σε καμία περίπτωση το αγώνα δεν μου φάνηκε να είναι τόσο απειλητική. Δεν είχε κανέναν ορθόδοξο τρόπο να παίξει ποδόσφαιρο. Ειδικά για εσάς που κράζετε το Ρέτσο, ρουφίξτε το. Σας έχει ακόμα καταπίνεται αυτά που λέγατε. Δεν έχασε μονομαχία. Τη Φιωρεντίνα παίζει ακόμα να προσπαθούν με καμινάδες και σέντρες να βάλουν γκολ. Δηλαδή, όταν δεν έχεις ρε παιδιά τον Λούκα Τόνι μπροστά, δεν έχεις τον Ιμπραήμοβιτς, που λες πω θα την κατεβάσω, θα παίξω με το κεφάλι, ας πούμε, να ανοίξω χώρους. Και βλέπεις ότι 1, 2, 10 λεπτά, ένα ημίχρονο, 60 λεπτά, 70 λεπτά, δεν έχεις βγάλει φάση έτσι και συνεχίζεις με καμινάδες και γιώμες να παίξεις ποδόσφαιρο, είσαι άξιος της μοίρας να το φας με αυτόν τον τρόπο που το τρως κιόλας. Είσαι άξιος της μοίρας να το φας. Πέραν των δύο μπακ που μου άρεσαν πάρα πολύ στη Φιωρεντίνα, να πω ότι δεν βλέπω ιταλικό ποδόσφαιρο, δεν ξέρω τι σεζόν κάνει η Φιωρεντίνα,
Αλλά από αυτό που είδα, τα δύο της back ήταν τρομερά. Μ' άρεσαν πάρα πολύ και το ότι μπαίνανε, ο τρόπος που καλύπτανε αμυντικά. Ειδικά αυτός ο Ντοντό είναι για μεταγραφή, πάρα πολύ καλός. Αλλά είχε κάτι παίχτες που λέω, ρε φίλε, δεν μπορεί αυτός τώρα παίχτες να κοστίζει 30 και 40 εκατομμύρια. Πραγματικά δεν είναι. Δηλαδή, αν του βγάζει τη φανέλα, αν αυτός κόστιζε 30 και 40, ο Ποντέρς έπρεπε να κοστίζει 120. Από τη στιγμή δε που το match γινόταν Νέα Φιλαδέλφια, με ένα γήπεδο να είναι πιο. Ήταν πιο έδρα από ότι είναι το Καραϊσκάκι. Έτσι όπως το είχαν κάνει και με την ακουστική που έχει η Αγία Σοφιά. Δεν πρόκειται να κερδίζει. Και στα πέναλτι να πήγαινε, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορούσε η Φιωρεντίνα να πάρει αυτό το κύπελο. Τρομακτικό σκόρερ ο Ελκαμπή. Προσωπική μου γνώμη, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου ο Σέντερφορ. Δηλαδή σε σχέση με τον Μπακαμπού που είχε πέρσει ο Ολυμπιακός, ο Μπακαμπού μου αρέσει πολύ καλύτερα. Δεν βοηθάει στην ανάπτυξη της ομάδας του. Δεν κερδίζει ανάσες για την ομάδα του, ας πούμε, σε περίπτωση που παίζει ένα μάτσο που πιέζεται. Δεν θα φτιάξει φάσεις από το 0 μόνος του. Αλλά όταν θα του τη δώσεις στο σωστό σημείο, θα την καρφώσει με όποιο τρόπο και αν είναι. Δηλαδή και σε λάθος σημείο να είναι αυτός, θα στο κάνει γκολ. Έχει ρέντα, ξέρει να τελειώνει με αμεσότητα τις φάσεις. Είναι όπως ήταν ο Ιντζάκη. Δεν ήξερε πολύ μπάλα το παιδί. Εντάξει, ο Ιντζάκη ήξερε λίγο μπάλα, αλλά δεν ήταν ο παίχτης, ας πούμε, που θα παίρναγε και θα τρίπλαρε τρεις παίχτες, θα έκανε δύο προσποιήσεις και θα το κάρφωνε. Αλλά όταν θα του τη δώσεις μέσα στο κουτί, θα στην καρφώσει. Και τέτοιο παίχτη τον κρατάς 120 λεπτά μέσα γιατί λες μία φάση θέλει. Σπόρα ηλίθιε γα***. Δηλαδή αν η Dortmund είχε έναν LKB προχτές, δεν θα το είχε χάσει από τη Real Madrid. Αν και η μπλουζίτσα της Real Madrid, 850 τόνους, παίζει ρόλο. Όσο και αν θέλω να μην υπάρχει αυτό το καφενιακό, έχει βαριά φανέλα. Έχει βαριά φανέλα, τι να κάνω. Μιλάει από μόνο του. Βάλε φανέλα Real Madrid, φανέλα Paris Saint Germain. Αυτά, σύντομο βίντεο περί της αθλητικής επικαιρότητας. Θα επιστρέψω την επόμενη εβδομάδα ή και όχι και λίγο νωρίτερα με άλλο content. Μάλλον σκέφτομαι να κάνω, όπως είχα κάνει για τα παλτά που πέρασαν από την ΑΕΚ, να φτιάξουμε παλτά Ολυμπιακού αυτή τη φορά. Μια σκηνή τιμητική του λόγω conference. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε subscribe στο κανάλι για να μην χάνετε κανένα καινούριο βίντεο. Κάτω στην περιγραφή υπάρχουν link με τρόπους να στηρίξετε αυτό το κανάλι γίνοντας μέλος ή κάνοντας κάποιο donate στο PayPal. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ, για χαρά!